Το κοτζιά είναι για το Μάρισιτς. Ο Μάρισιτς που έβγαλε για τον Όντζι, άφησε ωραία για τον Γιωργάτο το σουτ και τον γκολ. Είναι το 1-0 για την Παναχαϊκή. Στο δεύτερο λεπτό, με τον ωραίο συνδυασμό των επιθετικών της, ο Γιωργάτος από καλό σημείο σουτάρει. Η μπάλα στα δίχτυα, είναι το 0-1 για την Παναχαϊκή. Η προσποίηση του Τσαγμακίδη. Η παλιά για τον Τασίλβα που ξαναδεί την μπάλα στο Τσαγμακίδη. Τσαγμακίδης τώρα στη σέντρα. Για τον Ίζα, κεφαλιά του Ίζα, ελάχιστα out. Αλεξούλης πήγε η μπάλα στον Ίζα. Ίζα στην περιοχή, το σούτ από τον Ίζα και είναι το 1-1 στο 10. 10ο προς 10ο λεπτό. Ο Βραζιλιάνος, ο Μαρσέο Ίζα, είναι αυτός που ισοφαρίζει για την Λάρισα με το ωραίο σούτ. Αλεξούλης ψάχνει διάδρομο. Πάντα ο αρχηγός της Λάρισα. Σέντρα από τον Αλεξούλη, προσπάθησε ο Ίζα, ο Βουτυρίτσας. Πιο πίσω στον Στόικα, το σούτ από τον Στόικα, ελάχιστα και πάλι out. Ο Τζότζιος, στη βαθιά παλιά που είναι για τον Ίζα. Η όμορφη κίνηση από τον Ίζα, στην περιοχή της Παναχαϊκής, πάντα ο Ίζα. Το σούτ, αλλά ο Ζαφυρόπουλος και πάλι θα μπλοκάρει. Έχασε από τον Στόικα τώρα και να το γκολ, το λάθος του Σαφόπουλου. Η παλιά από τον Ζαφυρόπουλο στον Στόικα που αποκαλεί θέση πλασάρι στο 42. Είναι το 2-1 για την ομάδα της Λάρισας. Μια τυφλή παλιά από τον Ηλιάδη ελέγχεται, ο Ίζα έκοψε για τον Στόικα, Στόικα απέναντι στον Ζαφυρόπουλο και τον γκολ. Με δυνατό σουτ στο 47 είναι το 3-1 από τον Στόικα για την ομάδα της Λάρισας. Στον Ίζα ο Ντασίλβα τώρα, ενώ καταδιώκεται από τον Σταθόπουλο, πάντα ο Ντασίλβα. Ατομική προσπάθεια του Ντασίλβα στην περιοχή, ο Ζαρδεβάς, η μπάλα στο Βουτυρίτσα που γύρισε. Το σουτ από τον Τσαγμακίδη, κόβει ο Ζαφυρόπουλος, Ίζα και γκολ, 4-1. Είναι το 50, είναι το 4-1 για την ομάδα της Λάρισας με τον Ίζα που εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ζαφυρόπουλου, πλάσαρε, έγραψε το τέταρτο γκολ για την ομάδα του που κατάφερε, ξέφυγε από το μάγκο. Ο Σέρβος ο Μάριτσης πέφτει κάτω, αλλά έχει πάντα την μπάλα. Γύρισε για τον Γιωργάτο. Η σέντρα από τον Γιωργάτο για τον Ότιζη και το γκολ είναι το 4-2 για την Παναχαϊκή με την κεφαλιά από τον Ότιτζη στο 59 μετά την σέντρα από τον Γιώργατο. Τώρα η αντεπίθεση της Λάρισα, Ίζα, το σούτ έξω από την περιοχή, ωραίο γκολ από τον Ίζα στο 81. Ο Ίζα που προχώρησε αντιμέτωπος με τον Ζαφυρόπουλο, δυνατό το σούτ έξω από την περιοχή. Ένα όμορφο γκολ στο 81 για τη Λάρισα. Είναι 5-2 το σκορ.